ότι υπάρχουν τρεις μηχανισμοί ηγεσίας, τρεις τρόποι ηγεσίας, τρεις τρόποι να κάνουμε τους ανθρώπους, να κυβερνήσουμε τους ανθρώπους. Ο πρώτος είναι ο δεσποτικός. Εκεί οι άνθρωποι μας ακολουθούν γιατί πρέπει να το κάνουν. Στο παράδειγμα που αναφέραμε στο πλοίο ή στην ποδοσφαιρική ομάδα, εκεί οι άνθρωποι αυτοί ακολουθούν τον ηγέτη γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ο οικονομικός τρόπος είναι ότι όταν οι άνθρωποι μας ακολουθούν γιατί τους συμφέρει να το κάνουν. Δηλαδή, σε μια εταιρεία για παράδειγμα, ακούμε τον προϊστάμενό μας, δεν τον ακούμε. τον ακούμε γιατί μας συμφέρει να το κάνουμε. Γιατί είναι για το καλό συμφέρον, όλων. Ενώ ο πολιτικός τρόπος είναι όταν οι άνθρωποι σας ακολουθούν για ένα όραμα. Σας ακολουθούν για αυτό που είστε και το όραμα που αντιπροσωπεύετε. Ο άνθρωπος, όταν επιτύχει να γίνει τέλειος, είναι το άριστον εξ όλων των άλλων ζώων. Τούτοι ο τρόπος, όταν αποξενωθεί από τον νόμο και τη δικαιοσύνη, είναι το χείριστον παντού των ζώων. Τι θέλει να πει εδώ. Θέλει να πει το εξής. Μας έχει εξηγήσει ότι η πόλη είναι φυσικό δημιούργημα. Μας έχει αποδείξει μάλλον αυτό. Μας έχει πει ότι ο άνθρωπος είναι πολιτικό ζώο και είναι το πολιτικότερο των ζώων. Γιατί είναι το πολιτικότερο των ζώων, διότι έχει λόγο. Τι του κάνουμε τον λόγο, πώς τρώγεται, γιατί υπάρχει. Γιατί ο λόγος είναι αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίζουμε το δίκαιο από το άδικο. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο ότι η πόλη είναι φτιαγμένη για να βγάλει το άριστον από μέσα μας. Πρέπει να είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να βγάλει το άριστον από μέσα μας. Εμείς δεν γεννιόμαστε άριστοι, έχουμε την αριστεία εν δυνάμει. Αυτό το εν δυνάμει θα γίνει πράξη μόνο μέσα στην πόλη. Μόνο εκεί θα γίνουμε άριστοι. Αυτό το άριστο τι σημαίνει? Την ικανότητά μας να χρησιμοποιούμε το λόγο μας για να διαχειριστούμε τη λογική μας, όλο αυτό το πράγμα, όχι μόνο τη φωνή μας, τη λογική μας, το λόγο μας, το διανοητικό μας κομμάτι, για να ξεχωρίζουμε το δίκαιο από το άδικο. Εάν τώρα γίνει αυτό, ο άνθρωπος είναι το άριστο της φύσης, είναι το καλύτερο πλάσμα της φύσης. Εάν δεν γίνει αυτό, και αν ο άνθρωπος αποξενωθεί από τον νόμο και τη δικαιοσύνη, είναι το χείριστο όλων των ζώων. Ό,τι βλέπετε με αυτό το σηματάκι σημαίνει ότι είναι από τα πολιτικά του Αριστοτέλους. Έτσι. Και εδώ υπάρχει πάντα που ακριβώς αναφέρεται. Άρα λοιπόν, ο Αριστοτέλης ταξίδεψε, μελέτησε, διάβασε και συγκέντρωσε την πολιτεία της πόλης. Πώς δομήθηκαν και πώς κυβερνήθηκαν όλες οι πόλεις του αρχαίου κόσμου. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει ότι με το έχεις πολύ ωραίο, πάσα όλες οι πράξεις όλων των ανθρώπων γίνονται και αποβλέπουν προς επίτευξη εκείνου το οποίο φαίνεται σε αυτούς ως αγαθό. Το μεγαλύτερο κίνητρο του ανθρώπου είναι το αγαθό. Αν ανοίξουμε το τάμπλετ μας στην Τζιροπούλη Ευσταθίου, θα δούμε ότι το αγαθό είναι από το άγαν και θέο, που σημαίνει είναι αυτό που προσδιορίζει το θείο. Το θείο. Το πρώτο κίνητρο, το πιο μεγάλο εσωτερικό κίνητρο του ανθρώπου είναι το να προσδιορίσει το θείο. Και όλα τα άλλα πράγματα που κάνουμε, οτιδήποτε άλλο κάνουμε, στην πραγματικότητα είναι για να προσεγγίσουμε το αγαθό. Αυτό είναι ο πιο βαθύς σκοπός και το πιο βαθύ κίνητρο του ανθρώπου. Τον προσδιορισμό, πώς θα προσδιορίσουμε το θείο. Όλες λοιπόν οι πράξεις των ανθρώπων αποβλέπουν σε εκείνο που σε αυτούς φαίνεται ως αγαθό. Το αγαθό είναι ο προσδιορισμός του θείου, αλλά παίρνει πολλές ερμηνείες. Για μένα αγαθός είναι το αμάξι. Για άλλο αγαθός είναι τα ωραία αυτοκίνητα, τα ωραία σπίτια.
Το τι σημαίνει αγαθό στον καθένα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει μια ερμηνεία. Όμως ο κάθε άνθρωπος κινείται με αυτό το εσωτερικό ελαττήριο. Το τι πιστεύει ακράδαντα ότι είναι άνθρωπο.